Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σου λόγια και τη συνεργασία σου. Αυτοί ήταν 12 πολύ ενδιαφέροντες και παραγωγικοί μήνες. Μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολές, τις οποίες άλλωστε ως λάκων αποφεύγω, ότι τα πράγματα στο μεταναστευτικό έχουν σαφώς θετικά αλλάξει. Σοφία, σου εύχομαι μια επιτυχημένη θητεία σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, αυτών της ένταξης. Είναι κέραια σημασίας, ζωτικής θα έλεγα, για την ελληνική κοινωνία, τις αρχές και τη συνοχή της. Ευχαριστώ όλους εσάς, τα μέλη της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη συνεργασία, την υποστήριξη και τολμώ να πω τη φιλία σας. Είναι πολύτιμο κεφάλαιο στη συνέχεια της διαδρομής. Πάνω απ' όλα, θέλω, οφείλω και αισθάνομαι να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους στενούς μου συνεργάτες. Αποδείχθηκαν όλες και όλοι άξιοι, έντιμοι, αξιοπρεπείς. Χωρίς αυτή την μικρή σε αριθμό, μεγάλη όμως σε ποιότητα, γνώση και ήθος ομάδα, που συνεργάστηκε άψογα με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό, δεν θα είχε αλλάξει η διεθνής παρουσία της χώρας μας στο μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού, παρά την τουρκική επιθετικότητα και δηλητηριώδη προπαγάνδα. Καταφέραμε να βελτιώσουμε θεαματικά τη διεθνή εικόνα και τη βαρύτητα της χώρας στην Ευρώπη. Με γνώση, πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμαχίες και κυρίως, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη, ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο υποδιαπραγμάτευση Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που οφείλει να θεμελιώνεται στην αρχή της έμπρακτης ουσιαστικής αλληλεγγύης, η Ελλάδα έχει γίνει διεθνώς απαραίτητος συνομιλητής και επιθυμητός σύμμαχος όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Παρά τα πρακτικά προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν η διεθνή συνεργασία στις μετεγκαταστάσεις ασυνόδευτων παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας και των οικογένειών τους, καθώς και οι επανενώσεις οικογενειών. Συνολικά αναχώρησαν τους μήνες αυτούς, παρά την πανδημία, από την Ελλάδα για άλλες χώρες της Ευρώπης 4.160 άτομα. Παράδειγμα επιτυχούς διεθνούς συνεργασίας. Όλα αυτά τα επιβεβαιώνουν οι δεκάδες θερμών μηνυμάτων που από χθες φτάνουν από το εξωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και δημόσια την Επίτροπο Ήλβα Γιόχανσον, τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων πολλών φίλων χωρών για τα θερμά έως και συγκινητικά μηνύματά τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους αρμόδιους για θέματα μετανάστευσης διεθνείς οργανισμούς για τη συνεργασία και τη στήριξη σε δύσκολες στιγμές. Την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Προσφύγων, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που ελπίζω ότι σύντομα θα αποκτήσουν συμφωνία έδρας στη χώρα μας, τον ΕΑΖΟ, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τη συσχετική συμφωνία, το Frontex και τη UNICEF. Εύχομαι επίσης να αξιοποιηθεί στο έπακρο η πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας ως μέλους στο Διεθνές Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ICMPD, με έδρα την Αυστρία. Πρόκειται για ένα διεθνές φόρουμ μεγάλης επιρροής στα μεταναστευτικά ζητήματα, στο οποίο η Ελλάδα δεν ήταν μέλος μέχρι πρόσφατα. Η συμμετοχή μας εκεί υπήρξε επιτυχία, που εξασφαλίστηκε
με πολύ σιωπηλή δουλειά, παρά την αρχικά λυσόδη αντίδραση της Τουρκίας, που τελικά κάμφθηκε. Η μεγαλύτερη όμως δικαίωση του περάσματος από το Υπουργείο είναι τα συγκινημένα μάτια που αφήνουν να φαίνονται οι μάσκες που φορούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου που ήρθαν να μπουν στο Επανειδήν. Τους τιμώ όλους ανεξαιρέτως και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά υγείας, δύναμης και δημιουργίας. Συνεχίζουμε.